κάνατε, ελπίζω. Δεν έχω τη σάπια Αθήνα για background, έχω τσαντορίνη. Κουζίνα της sexy. Η κουζίνα της μαμάς. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε, σας κάνουμε home tour, house tour. Πείτε το όπως θέλετε, ένα sexy μπάνιο που προχωράς και έχει και άλλη πανιέρα. Ένα τεράστιο βάζο που είναι κυριολεκτικά στο ύψος μου. Πάνω ανεβαίνεις, τα έχουμε κάνει λίγο χάλια γιατί μόλις μπήκαμε και είναι τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Πάνω μπαίνεις και έχει αυτό. Εντάξει, θα βγάλω παντού φωτογραφίες. Αντίο. Εδώ λογικά θα μείνει ο Δημήτρης με την Σοφία. Και εδώ πέρα έχουμε το δωμάτιο του Φίλιππου, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη. Ένα γλυκούλι δωματιάκι έτσι, σαν ντορινιώτικο. Και από εδώ είναι το δικό μας το δωμάτιο με τη Ζωή, θα κοιμηθώ εγώ. Και κοιτάξτε εγώ που χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είμαι παιδί, είμαι από αυτούς που φτιάχνουν την ντουλάπα. Κοίτα, την ανοίγεις. Α, να τα. Και ανοίγει φως η ντουλάπα. Εγώ με κάτι τέτοια ενθουσιάζομαι. Από εδώ είναι το λίγο πιο μεγάλο μπάνιο. Sexy! Με τέλειο φωτισμό. Για να κάνετε πολύ ωραίο μακιγιάζ. Και έχει κι άλλο. For him and her. Εδώ πέρα έχει μια τουσιερίτσα. Θα πεθάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτό με τη Σοφία και λέμε φίλο αυτό. Θα να δεις, θα είναι αποθήκη. Και μου κάνει κλείδωσε την πόρτα. Και της λέω, ρε κάτσε να δούμε πρώτα τι είναι. Κατεβαίνω. Εντάξει. Εδώ εγώ θα βγάλω όλες τις φωτογραφίες της γης, θα αφήσω τα κόκαλά μου. Τα τρέπουμε που έχω πατήσει εδώ μέσα, είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη για τον αντίλαλο, καταλαβαίνετε τώρα είμαστε υπόγεια. Αυτό ήταν το σύντομο home tour. Αν θέλετε, από ό,τι κατάλαβα, θα ανεβάσει και ο Δημήτρης ένα πιο εκτεταμένο vogue style. Εγώ τώρα θέλω να βάλω το μαγιό μου. Περίμενα τόση ώρα ντυμένη. Τα παιδιά έχουν βάλει το μαγιό τους και περίμενα τόση ώρα γιατί εντάξει τώρα. Αυτά τα χρεώνω. OnlyFans, Βενετία Καμάρα, φλάκα κάνω, δεν έχω! Ήρθαμε στην περιβοήτη Ία για το ηλιοβασίλεμα. Το έχω δει κάμποσες φορές, δεν το βαριέσαι. Αλλά να σου πω κάτι αντικειμενικά τώρα, το ίδιο ηλιοβασίλεμα το βλέπεις και στην Πάρο και στην Άξο και στη Μήλο. Εμείς το είδαμε πέρυσι. Είναι ο ήλιος που πέφτει στη θάλασσα. Ακόμα και από την Αθήνα μπορεί να το δεις. Δεν κάπου πέφτει καλά. Στη θάλασσα. Όχι, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, από κάπου θα πέσει κι αυτό. Από κάπου θα πέσει. Έπεσε! Πάρτε το κι εσείς, να το δείτε, να το θαυμάστε ποτέ με αυτό το Άιζο. Έλα φτιάξε, μπράβο αυτόματες ρυθμίσεις της Sony. Ανθρωπιστής που έφευγαλε ερωτευμένο ζευγάρι φωτογραφία. Είσαι ανθρωπιστής. Συγχαρητήρια. Μου έβγαλες πολύ ωραία φωτογραφία, Βενετή. Έλα τώρα, αφού είσαι ωραία. Είσαι ωραίο κορίτσι, γι' αυτό σε έβγαλα ωραία. Σαν τα κρύωτα νερά είμαι. Ε, χωριανιέ. Έχουν έρθει ποσά καταμαράν, πολύ φτωχά παιδιά, για να δουν το ηλιοβασίλεμα. Νιώθω ότι απλά ακολουθώ το ζευγάρι. Σήμερα όμως γίνεται. Ζήσετε παιδιά μου. Δεν το μάθανε ποτέ ότι τους πάντρεψα. Στη δική μου τη γλώσσα, την χωριανή, είναι παντρεμένα τα παιδιά. Μετά από 10 χρόνια. Χαίρομαι για όλα τα stories που έχετε ανεβάσει όλη την ημέρα. Και σήμερα θα ανεβάσουμε κι άλλα μαζί. Και απλά βγήκα από το group όπως είδες. Παιδιά, όταν λέμε καλό ταξίδι σε κάποιον που ταξιδεύει, εγώ καταρχάς δεν είπαμε είδες. Γιατί... Εσύ είδε το είδε. Ναι. Αλλά λέμε καλό ταξίδι και εκείνος το πήρε καλό ταξίδι στο τάφο. Παιδιά, εγώ τους είπα ότι δεν είναι ωραίο να λέμε καλό ταξίδι όταν κάποιος ταξιδεύει, να λέμε καλή πτήση, συμφωνείτε. Όχι, βγήκε από τη συνομιλία. Καλή, ωραία, για να μην του στείλουμε bad juju και πέσει το αεροπλάνο. Και απλά, εντάξει, δεν έχω κανένα φόβο με τα αεροπλάνα. Καλέ, τι ωραία που είναι εδώ! Δεν είναι
πολύ ωραία! Έλα λίγο! Έλα! Έχουμε κάτσει εδώ πέρα, συζητάμε για Eurovision και τρώμε σαν θείοι σουβλάκια. Φάβα εδώ! Σαν αγνοί Έλληνες αγάπη. Σαν φίτσες τρώμε. Υγιεινό φαγητάκι ελληνικό. Το φεγγάρι είναι τέλειο, κρίμα που δεν μπορείτε να το δείτε. Ναι, τέλειο, αλλά δεν μπορείς να το δείξεις, ρε γαμώτο. Έρχεται ένα παιδί και μας στέλνει φωτάκι. Λέει, εντάξει, τώρα θα νομίζει ότι θα μας κάνει το YouTube. Αλλά όχι, ήξερε τον Καλαλή, τον Πανούλη, που όλες λυσάτε κάθε φορά, αλλά σας έχω πει ότι είναι πιασμένο παιδί. Ναι, και βρήκαμε κοινό γνωστό. Ο κόσμος είναι ένα τασάκι και εμείς είμαστε στάχτη. Όχι, δεν ήταν η ώρα. Νόμιζα ότι θα με γλωσσοφιλήσεις. Θα θέλες. Οι τύποι έχουν κάνει απλά ένα τέλειο μπαλκονάκι που μπορείς να ράξεις και να έχεις τα πάντα. Καλά, τώρα είναι μαύρο, δεν βλέπετε τίποτα. Νιώθω άβολα. Είναι ένα σαλόνι έτσι όπως περπατάς, ξαφνικά τσουπ ένα ανοιχτό σαλόνι. Εσύ τόση ώρα το μεταξύ μιλάς και εγώ με από πίσω σου που απλά ρεύομαι. Παιδιά, ο Φίλιππος έχει φάει 17 πιάτα φαγητό. Ρε, τι έφαγα σιγά. Έχουμε αφήσει τους άλλους στο δωμάτιο. Δωμάτιο, σπίτι, βίλα, whatever. Πάμε να βρούμε ποτάρε. Πάμε να βρούμε ένα κοκτέιλ από το φίλο της Βενετίας. Το βλέπεις που κολλάει. Ναι, επειδή είναι σκοτεινό, ε. Μία vlogging καλή κάμερα. Vlogging καλή κάμερα. Είμαστε μόνοι μας στην Ία. Βασικά, μου λέει η Βενετία. Μου λέει, ρε, είμαστε μόνοι μας στην Ία. Τη λέω, το ξέρω. Και μου λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και πάει και κάνει. Και μένει έτσι. Γιατί ήθελα να σκαρφαλώσω, αλλά μετά είδα πόσο βρώμικο είναι. Και λέω, εντάξει, δεν θα ήθελα. Και απλά έκανα αυτό. Και έμεινε εκεί. Κι εγώ. Ωραία. Έβλεπα εκεί ότι είναι κλειστή η πόρτα και λέει, μας κλείσαν την πόρτα στην πόλη. Είστε υπαρήσακτοι, δεν έρχεστε εσείς για την να έχουμε χάσει. Από εκεί είναι. Το κλείνω γιατί μου τη δίνει που δεν γράφει καλά με τα Sony, εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ξυπνήσαμε, ήμασταν όλοι λίγο έτσι σαβλακωμένοι στην αρχή και μετά απλά έρχεται ο Μπορφ, βάζει εκεί με το χιάκι του και μου θύμισε κάτι από κάγκουρες κορυδαλού αυτά με το χιάκι. Γιατί είναι η Μόνικα στο Barbados ξαφνικά. Είχε η Μόνικα στο Barbados. Ναι, και έβαλε μουσική και ήμασταν όλοι έτσι. Γιατί μπήκε τη Ουκρανία. Φίλε, το καλύτερο κομμάτι στη Eurovision. Αφήστε τον Ιταλό, επειδή είναι ωραίο μαναράκι. Μόνο Ουκρανία. Φτιαχτήκαμε, φτιαχτήκαμε, γίναμε άνθρωποι. Το μαλλί μου ρε φίλε πρασίνισε. Ναι ρε, κρίμα. Από το χλώριο δεν φαίνεται. Άννα, πόσα σκαλιά έχει Σαντορίνη ρε παιδιά. Όλοι εδώ, όλα τα μανάρια στη σειρά. Καλά, η ζωή έχει κάνει το καλύτερο μαύρο μας στην γη. Γνωρίστε το νησί της Ζωεπρέ. Αυτό είναι το φυτό μου, το καινούργιο. Το φυτό της. Όλο αυτό είναι δικό της. Α, ναι, αυτό όλο το κομμάτι είναι δικό μου. Ναι, ναι, ναι. Και απλά έχεις κάνει εκεί πέρα επενδύσεις και θα γίνει όπως αυτό. Δεν με νοιάζει να γίνει όπως αυτό. Θα γίνει όπως αυτό, γιατί εδώ πέρα είναι που μαζεύει τον κόσμο. Ναι, μωράκι μου, ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Α, σου πω, πάει. Σου πω εγώ τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί εδώ πέρα έχω κάτι για να καταλαβαίνω τίποτα. Θες, είμαι από χωριό. Την υπεραγορά που έχει εδώ πέρα κάτω. Εγώ πάω μόνο στη λαϊκή χώρα. Άμα δεν σ' άκου. Όχι, δεν πάω. Εγώ πάω στη λαϊκή γιατί δεν πάω. Όλε τι λεσβείε είμαστε. Σκάει. Όχι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο σημείο θα έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Καταφέρουνε τα παιδιά εδώ πέρα του YouTube που γνωρίσανε πολλούς από εσάς την εξωτική Σαντορίνη να φτάσουν στον προορισμό τους. Θα μάθουμε στο επόμενο vlog. Είσαι κάποια αγγελία θανάτου. Τα καταφέραμε! Φτάσαμε εδώ που είναι όλοι μαζεμένοι! Όχι, δεν ξέρω! Αφού ποτέ βγαίνει ένα όμορφο κορίτσι στη ζωή. Όχι, δεν ράιβες! Την έχουν δει κάποιοι Παρίσι εδώ πέρα και έχουν βάλει κλειδαριές. Να, και το αποκορύφωμα. Και λέω στη ζωή, θέλεις να βάλουμε μια καρδούλα για τον ερωτά μας αυτό. Είναι ένας έρωτας που σάψε, λογικά είναι διαζύγιο αυτό. Έχει κάποια πολύ χαριτωμένα με μηνυματάκια. Δεν θέλω να σας το διαβάσω γιατί είναι προσωπικά, είναι private. Αλλά ναι, και καρδούλα εκεί. Το βλέπω πιο καθαρά στην κάμερα παρά εκεί, γιατί μπορώ να κοιτάξω την κάμερα. Thank you so much!
κιόλα, τα φτάνω. Λάντι Μέρι χωρίς αλκοόλ, στην ουσία πίνω ντοματοχυμό. Δεν ζήτησα χωρίς χυμό, απλά είναι. Και το πληρώσαμε και μια περιουσία. Θέλατε! Σεξι εσπρέσο μαρτίνι. Αυτό το πέτυχα. Το άλλο το επέστρεψα μισό. Καμάρες! Έφτιαξα μαγαζί στην Ία να έρθετε. Είναι δίπλα στο μαζί με την αδερφή της, την Έλενα. Είναι η Έλενα και εγώ και θα είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα. Στις καμάρες. Οι καμαρούλες. Καμαρούλα μια σταλιά. Δύο επιτρία. Μόλις τώρα ξέρεσα, τα παιδιά μου πήραν καφέ αμερικάνο. Τι κουλίδες ρε! Α, είναι η σειρά του Φιλίππου. Του Φιλίππου. Το λέω συνέχεια του Φιλίππου, λες και είναι βασιλιάς. Του Φιλίππου το έχω! Ο Φίλιππας. Το ξέρεις ότι εγώ θυμόμουν ότι έπαιρνες αμερικάνο. Γιατί τα θυμάσαι όλα. Δεν ξεχνάω τίποτα. Πού ξέρω τι είμαι εγώ. Πού ξέρω τι είμαι εγώ. Πού ξέρω τι είμαι εγώ. Ο καιρός σήμερα είναι κάπως έτσι. Όχι και ότι καλύτερο υπάρχει στη γη. Ελπίζω τουλάχιστον να βγει ήλιος πια μετά, γιατί είναι κρίμα. Να είσαι στη Σαντορίνη και να βρέχει κυριολεκτικά. Εγώ ξέρετε ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είπα. Αυτό δεν θα φουσκώσει. Ο Μπόμπο Μάστορας αντί να πει «Α, χάσαμε τις διακοπές μας». Ήμουν σε φάση μήπως πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Ο Φίλιππος χαιρετάει τον Τελιβερά και λέει «Οκ, φυλάκια». Γιατί δεν το λέμε το φυλάκια. Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε για μένα και δεν ήξερα ούτε εγώ για μένα. Χαίζομαι με τον ήχο των drones. Έχει φέρει εδώ πέρα η ζωή. Γιατί μου θυμίζει πτάμενες κατσαρίδες. Like, what is this? Εδώ στο ξενοδοχείο βλέπουμε ακριβώς δίπλα μας κάτι ωραία πραγματάκια. Εκεί βλέπουμε ένα μόνο το τραπεζάκι. Άσπρα τριαντάφυλλα. Μεριμή. Θα παίξει καμία πρόταση γάμου στη Σαντορίνη. Δεν θα ήθελα να μου τύχει, αλλά χαίρομαι με δεν τη χαρά του. Δεν θα παντρευτείς. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ούτε τώρα. Είμαι σίγουρη θα σου έρθει. Τις έχουν κλείσει τα μάτια για να μην το δει, ρε. Έλα, ρε, ο Γλυκούλης είναι αυτός με το μπλε κάπου εκεί. Με ένα μπλε και ένα άσπρο παντελόνι. Είναι στο γόνατο. Γλυκούλα, σκέψου να πει όχι. Γνωρίσαμε μια κοπέλα που είναι υπέροχη και βγάζουμε φωτογραφίες μαζί. You're gorgeous. I know you're gonna see this when you edit it. That's me. Τα κορίτσια βγάζουν τις φωτογραφίες μας. Ζωή, κάνουμε καινούργιες φίλες. Ναι, έχουμε φίλες. Η ζωή μόλις τώρα. Φίλε, έτσι μυρίζει το καλοκαίρι. Σκορδάκι, τηγανίλα. Σκορδαλιά μυρίζει ρε φίλε εδώ πάνω. Όπου είναι τέλεια. Ηλιοβασίλεμα με το κορίτσι. Με πιάσε άγχος που είναι κάτω. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Θέλεις να πετύξουμε από εδώ μέσα σε αυτήν εκεί την πισίνα. Λες να το καταφέρουμε. Σίγουρα θα καταφέρουμε. Έλα να σου κάνω λίγα πλάνα. Πλάνα αισθέτη. Oh my god, you're so beautiful. Τραγούδα μου το... Βάζω μια φωτιά. I'm slowly falling in love with you. Μαγαζί τέλος πάντων που λέγεται Νίκος Πλέις και κάνει κάτι σουβλάκια και έχουν τρελαθεί με το σουβλάκι. Καλά, εγώ δεν έχω τρελαθεί, απλά είναι better than I expected. Κάτι σουβλακάρες, παιδιά, αν έρθετε ποτέ σε Σαντορίνη να πάτε να φάτε στο Νίκος Πλέις. That's iconic! Δεν ήθελαν καθόλου κοπλιμέντο. Αυτές λες και τις είπα είσαι καριόλα. Ναι, άρεσε πάρα πολύ. Που γνωρίσαμε τις φίλες. Που γνωρίσαμε τις φίλες μας, ναι, γιατί. Α, το είπες στο vlog. Ναι. Α, ναι, το είδανε κιόλας. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ να γνωρίζω καινούργιο κόσμο. Εσένα. Επίσης, ναι. Δεν μου φαίνεται. Επίσης. Εδώ με το ζόρι μιλάς με παιδιά, με σας μιλάω με το ζόρι γιατί είστε. Απέσυλοι. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ξεκουραστήκαμε, Βενίσια μου. Κοιμηθήκαμε, κάναμε ιδιοθεραπεία. Ναι, ξεκουραστήκαμε πάρα πολύ. Το χρειαζόμαστε. Προσπαθούν να μου πούνε Βενετία, δεν πειράζει που το vlog σου είναι χάλια, επειδή τους έλεγα τώρα το vlog μου είναι χάλια, δεν έκανα τίποτα. Άκου λιγάκι, έχουμε το δικαίωμα να ξεκουραστούμε, είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι. Έλα. Είμαι workaholic και δεν θέλω να σταματώ ποτέ και θέλω να είναι όλα τελεία. The Timbers! Γνωρίσαμε και τους γείτονες. Texas! You're from Texas! That was Texas. Είμαι στην Αμερική. Do you like Santorini? Yes, love it, love it. So was the outfit of the day.
Okay. Yes, girl. I got this from Bershka. Awesome. And I got these shoes from Nike. Yes. The necklace and these earrings. The necklace is beautiful. We got this from Urban Outfitters. Oh, my and favorite. And these I stole from my friend. Για μια τελευταία φορά να χαζέψω εδώ πέρα την πισίνα γιατί μαζεύουμε τώρα τις βαλίτσες και θα φύγουμε. Και επειδή σίγουρα κάποιοι από εσάς μπορεί να ρωτήσετε, είναι η Avax Villa από τα KK Unique Holiday Homes. Πεθαίνω, ήρθε αμάξι να μας πάρει. Νιώθω Beyoncé. Έλα η σχολική εκδρομή. Πενταήμερη. Παιδιά, χωρίς πλάκα, το αεροδρόμιο του Σαντορίνη είναι σαν να βγει και πακτέλι της Αθήνας. Δεν ήξερα ότι τα αεροδρόμια μπορούν να είναι και έτσι. Νόμιζα ότι είναι όλα. Αχ, το πιο αστείο είναι τα duty free που ήταν δύο στήλες σούπερ μάρκετ. Θα μας ταξιδέψουμε τέτοια. Και μου λένε κάτι παιδιά εδώ ότι είναι πιο ασφαλές. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Όπα, Ελλάδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελλάδα. Ντουσπουά στο Ελευθερία της Βενιζέλου. Aesthetic πλάνα. Φώτα της πόλης. Σεξι γυαλί. Σνίκ. Ζωή πρέ. Χόρεψε, κουκουλιέτσα μου, χόρεψε. Έτσι. Ρίξε μια ζυμπικιά. Αυτά τα αεροπλάνα κάνουν άπειρο θόρυβο και μου είχαν πονέσει τα αυτιά όπως... Έφτασα στο σπίτι, κατάκοπη, τα παιδιά ακούγαν όλη την ώρα Ζόζεφιν, δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι αυτή η κοπέλα έχει τόσα ωραία τραγούδια. Τα ήξερα τα περισσότερα, δηλαδή τα είχα ακούσει. Οχ, είπε, εν σφασί, θα ακούμε ελληνικά στο σπίτι τώρα. Ναι, τα είχα ακούσει, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι όλα αυτά τα ωραία τραγούδια είναι της ίδιας κοπέλας. Αφού δεν έχεις ακούσει. Πιστεύεις δηλαδή θα αλλάξει γνώμη και να ακούσω. Σ' αρέσει Φουρέιρα. Σ' αρέσει Φουρέιρα. Όχι. Θα σε ρωτάω μέχρι να πεις ναι. Αφού δεν μ' αρέσει. Θα πει... Εντάξει, αυτό ήταν μετακομίζα. Θα τη φάω. Κάντε ένα subscribe. Εμείς θα το πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Πάω να κάνω ένα μπάνι να ξεβρωμίσω, να φύγει εδώ πέρα και η πρασινίλα από το μαλλί μου που έστειλα στον Πλάτο να το κομωτεί. Γιατί λέω Πλάτο, κοίτα τι έκανα στο μαλλί. Μέχρι στο επόμενο βίντεο να έχετε πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Μα, γεια, μα, γεια. Γεια σου! Α, τι ωραίο. Λα, 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 λα. Ρομαντική μουσική, copyright free. Λα, 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 λα. Πυραμίδα, πυραμίδα. Πυραμίδα. Μαλάκα, το κάνεις ίδιο. Δεν είναι το ήλιο, Βασίλμα.